Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι τα Σκόπια ανησυχούν για την βουλγαρική αφομοίωση. Στην αρχή έκαναν ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, αλλά επειδή το πρόβλημα επεκτείνεται και τώρα είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει εκ μέρους της Βουλγαρίας αυτή η προσέγγιση, δηλαδή ουσιαστικά να παρουσιάσει όλους τους κατοίκους σιγά σιγά των Σκοπίων ως Βούλγαροι. Κάνει βέβαια και το ανάλογο, το έχουμε δει και με το θέμα της Αλβανίας. Η Αλβανία είναι λίγο διαφορετική. Πάνω στα Σκόπια υπάρχει αυτό το πρόβλημα, το οποίο γίνεται όλο και πιο έντονο και είναι λογικό γιατί τα Σκόπια δεν χαρακτηρίζονται από μία δομή η οποία να είναι ένας κορμός και να μην υπάρχουν προβλήματα, γιατί ουσιαστικά στα Σκόπια βλέπουμε και Σέρβους και Βουλγάρους και Αλβανούς. Άρα η Βουλγαρία με την καθυστέρηση που προκάλεσε στην ενταξιακή πορεία των Σκοπίων ουσιαστικά προσφέρει και ένα άλλο πλαίσιο εφόσον δίνει τη δυνατότητα σε Σκοπιανούς να γίνουν Βούλγαροι και βλέπουμε τώρα με τους αριθμούς ότι όντως αυτή η πληθυσμιακή πίεση γίνεται όλο και πιο έντονη και σίγουρα αυτό που θέλει η Βουλγαρία και είναι λογικό είναι να υπάρχει τουλάχιστον μια μεγάλη μειονότητα στα Σκόπια η οποία να μπορεί να παίξει έναν ρόλο σημαντικό και σε πολιτικό επίπεδο. Από την άλλη πλευρά ξέρουμε πώς παίζουν και οι Αλβανοί όπως είναι και στο Κωσυφοπαίδιο και σε ένα κομμάτι από τα Σκόπια. Κατά συνέπεια ουσιαστικά η κρατική οντότητα αναρωτιέται πώς μπορεί να είναι το μέλλον της, γιατί με αυτές τις κοινές προσπάθειες κινδυνεύει να χάσει την ταυτότητα όμως που δεν είχε και γι' αυτό είχαμε και όλο το θέμα με την Ελλάδα. Άρα με το σκεφτούμε ορθολογικά από την αρχή, ενώ και από το 1893 είχαμε αυτές τις προσπάθειες εκ μέρους της Βουλγαρίας με το εσωτερικό και το εξωτερικό για να φανεί ότι υπάρχει κάποιος από μέσα που κάνει αυτές τις κινήσεις. Μιλάω τώρα για την Θράκη και βέβαια για τη Μακεδονία, για την Ελλάδα και τα θέματα που ξέρουμε από τότε, δηλαδή εννοώ από την εποχή του Ιώνα Δραγούμη. Πρέπει να καταλάβουμε λοιπόν ότι άμα το δούμε με αυτόν τον τρόπο είναι απλώς η συνέχεια της ίδιας πολιτικής με νέα εργαλεία, πιο μοντέρνα, πιο σοφιστικέ, αλλά στην πραγματικότητα είναι το ίδιο πλαίσιο. Άρα έχει ενδιαφέρον γιατί υποτίθεται ότι το θέμα είχε λυθεί, έτσι όπως μας το είπαν, και βλέπουμε ότι το θέμα όχι μόνο δεν έχει λυθεί, αλλά επιδεινώνεται, γιατί πολύ απλά υπάρχει και μια υψηλή στρατηγική εντός των Βαλκανίων.